Καθαρά πράγματα, οι δύο εκθέσεις συνιστούν προετοιμασία νέων πολέμων από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο όνομα της πολυμερούς αυτόνομης δράσης και της νέας γεωπολιτικής επιτροπής. Από κοινού ή χωρίς το ΝΑΤΟ μεθοδεύεται η υποστήριξη των συμφερόντων των ευρωπαϊκών ομίλων στον ανταγωνισμό τους με τους αντίστοιχους ομίλους αμερικάνικους, κινέζικους και ρώσικους. Εξαγγέλλονται περισσότερες υπερελιστικές επεμβάσεις σε τρίτες χώρες, αυξημένοι εξοπλισμοί και πέραν αυτών του ΝΑΤΟ, ενώ πολλαπλασιάζονται οι ευρωνοσιακοί στρατιωτικοί μηχανισμοί κάτω από την ομπρέλα της Ευρωπαϊκής Αμυντικής Ένωσης, όπως η ΠΕΣΚΟ, η στρατιωτική αξιολόγηση τύπου CARD, το Ταμείο Άμυνας, ο Μηχανισμός Γειτονίας, ο προκλητικά ψευδεπίγραφος Μηχανισμός για την Ειρήνη, ως και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Ασφαλείας προωθείται. Όλα αυτά δεν έχουν καμιά σχέση με υπεράσπιση συνόρων και κυριαρχικών δικαιωμάτων, όπως ισχυρίζονται φυσιχάζοντας οι εκάστοτε ελληνικές κυβερνήσεις. Γι' αυτό άλλωστε και για το αυθαίρετο τουρκολιβικό σύμφωνο η Ευρωπαϊκή Ένωση δηλώνει απλώς ανήσυχη. Ενάντια λοιπόν στα σχέδια της υπερελιστικής λυκοσυμμαχίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι λαοί να παλέψουν για καμία αλλαγή συνόρων και συνθήκων που τα καθορίζουν με ξύλωμα όλων των ξένων βάσεων και μηχανισμών.